Ντεμπονέρα. Πού να ξέραμε όταν σας καλούσαμε μέσα στην εβδομάδα ότι θα ήσασταν το πρόσωπο των ημερών. Μαζί φυσικά και με τα υπόλοιπα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Για καλό, ελπίζω. Για καλό, ναι, αλλά. Μήπως τρέξετε κι εσείς σήμερα. Εμείς τρέχουμε γενικώς. Όχι, λέω το μαραθώνιο. Γιατί εδώ έχουμε πολλές ειδήσεις να πούμε. Τώρα, να σας ρωτήσουμε τώρα, μας έχουν προκληθεί πολλά ερωτήματα μέσα από τη χθεσινή διαδικασία. Πρόλαβα και διάβασα το χθεσινό, θα έλεγα, ομιλία σας, μανιφέστο, αυτό που αναβάσατε και στο Facebook. Τοποθέτησή σας. Αν και εφόσον είχα αποχωρήσει από την διαδικασία. Η οποία δεν σας κρύβω ότι από την τελευταία, πρώτη λέξη μέχρι την τελευταία τη διάβασα αναλυτικά, που είναι και πολύ εμπεριστατωμένη. Βγαίνοντας όμως από το συνέδριο, υπάρχει μια αναντιστοιχία. Δηλαδή, μέσα στο κείμενο λέτε, παιδιά, να ηρεμήσουμε, να τα βρούμε, να συζητήσουμε. Απ' έξω αφήσατε ανοιχτό ακόμα και να φύγετε από το ΣΥΡΙΖΑ. Τελικά τι ισχύει. Κύριε Σιμόπουλε, η ομιλία προφανώς είχε συνταχθεί πριν υπάρξει η πρωτοβουλία για το δημοψήφισμα και την παραπομπή των 4 συντρόφων προς διαγραφή. Θέλω να πω ορισμένα πράγματα, νομίζω είναι σημαντικά. Καταρχήν, πρέπει να τοποθετήσω το επί της αρχής ζήτημα. Όχι, η παραπομπή είχε γίνει. Δεν είχε γίνει παραπομπή όταν των συντρόφων σας. Το δημοψήφισμα. Α, το δημοψήφισμα. Συγγνώμη. Λέω λοιπόν το εξής. Καταρχήν, υπάρχει η απόλυτη καταδίκη μου όσον αφορά τις εκφράσεις οι οποίες έχουν ακουστεί τους τελευταίους μήνες για βαλτούς, φυτευτούς, βαρύδια και υπονομευτές. Πριν από 1,5 χρόνο, θέλω να θυμίσω σε όλους ότι στο συνέδριο στο οποίο εκλέξαμε τότε τον Αλέξο Τσίπρα, πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προεδρική Συμμαχία, είχαμε θεσμοθετήσει δύο σημαντικά όργανα, την Επιτροπή Δεοντολογίας και την Κεντρική Πολιτική Επιτροπή. Η Επιτροπή Δεοντολογίας, πρέπει να σας πω, ότι είναι η μόνη αρμόδια η οποία μπορεί να κάνει διαγραφές όπως συλλογικά, δημοκρατικά αποφασίσαμε όλα τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ Προεδρική Συμμαχία. Θέλω να φανταστείτε λίγο την εικόνα. Και νομίζω ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέφανος Κασελάκης, θα κάνει πίσω στην προτροπή του αυτή, ποια θα είναι η εικόνα αν το επόμενο δίμηνο. Αντί να ασχολούμαστε με το πώς θα αντιπολιτευτούμε τη Νέα Δημοκρατία, πώς θα βγούμε στον κόσμο να μπορέσουμε να του δώσουμε δύναμη αλλά και προτάσεις πολιτικής για να μπορέσει να ανταπεξέλθει, αν εμείς, με βάση την πρόταση αυτή, κλειστούμε σε αίθουσες, στήσουμε κάλπες και μαζευόμαστε στις ουρές για να στήσουμε ένα άτυπο εμφύλιο, επιλέγοντας ποιους θα διαγράψουμε και ποιους δεν θα διαγράψουμε. Αυτό πρέπει να σας πω ότι είναι η επιτομή της εσωστρέφειας. Άρα, τι λέω. Λέω λοιπόν ότι είμαι βέβαιος ότι ο Στέφανος Κασελάκης θα αποσύρει την πρότασή του αυτή. Διότι είναι μια πρόταση η οποία δημιουργεί μια αχρίαστη εσωστρέφεια, είναι μια πρόταση η οποία δημιουργεί ένα κλίμα διχαστικό και είναι μια πρόταση η οποία, αν θέλετε, δεν συντάσσεται με τις συλλογικές συνεδριακές αποφάσεις τις οποίες πήραμε πριν από περίπου 1,5 χρόνο. Άρα, λέω το εξής. Μπροστά μας έχουμε μια πολύ σημαντική διαδικασία. Και αυτό καλείται τελικά να επικυρώσει η Κεντρική Επιτροπή. Τον οδικό χάρτη προς το συνέδριο. Ωραία. Είναι ο ορισμός της επόμενης μέρας και της προοπτικής του ΣΥΡΙΖΑ. Μια μικρή φράση. Αντί λοιπόν να επικεντρωθούμε σε αυτό καθεαυτό, στο συνέδριό μας, πώς θα πάμε σε μια ιδεολογική, προγραμματική και οργανωτική επανεκκίνηση, πώς θα καταθέσουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στον ελληνικό λαό που θα του δίνει προοπτική και θα απαντάει στα προβλήματά του. Πώς δεν θα πέσουν τα νίκια. Πώς το ρεύμα που λέγατε προηγουμένως θα μειωθεί. Το σούπερ μάρκετ θα γίνει πιο φθηνό. Πώς θα σώσει την πρώτη κατοικία του. Αυτό λοιπόν όλο για να μπορέσει να γίνει πράξη, χρειάζεται να ενεργοποιήσουμε τη συλλογική μας κουλτούρα, τις συνεδριακές μας αποφάσεις και συντεταγμένα να πάμε στη διάρκεια του συνεδρίου, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Και νομίζω ότι ακόμα περισσότερο. Για να κάνουμε κουβέντα, ακόμα περισσότερο έχετε χρόνο, θα μιλήσετε. Πάντως βγάζετε μια αγωνία και τον καταλαβαίνω. Όχι, εγώ θέλω να πω το εξής από αυτά που λέτε. Μάλλον τα λέτε προς όλες τις πλευρές αυτά που λέτε τώρα. Διότι, όπως χθες έκανε μια σκληρή και κατ' εσάς διχαστική ομιλία και ο Κασελάκης, εδώ και πάρα πολύ καιρό ακούμε τα στελέχη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης να μιλούν για Πέπε Γκρίλο, να μιλούν για έναν αρχηγό που είναι φυτευτός. Θέλω να πω ότι και η άλλη πλευρά δεν έχει επιδείξει κάποια διάθεση θετική συνεννόηση. Γι' αυτό σας πρόλαβα και ξεκίνησα λέγοντας ότι δεν συμμερίζομαι εκφράσεις οι οποίες είναι κενές πολιτικού περιεχομένου. Το είπατε, σωστά. Είτε για φυτευτούς και βαλτούς, είτε για βαρύδια και υπονομευτές. Άρα, υπό την έννοια αυτή, θεωρώ ότι θα πρέπει οι εκφράσεις αυτές να αποσυρθούν σε κάθε περίπτωση και να κουβεντιάσουμε πολιτικά. Μάλιστα. Προσέξτε. Μα τι θεωρώ, να αποσυρθούν όλοι. Κλείνει τσακαλώ, του είπε για λιντσάρισμα χθες. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι ζήτημα της σημερινής πολιτικής απόφασης της Γενικής Επιτροπής να αποσυρθεί η πρόταση για το δημοσίευμα, για τους λόγους για τους οποίους σας ανέφερα, και από εκεί και πέρα την επόμενη μέρα θεωρώ ότι ο Στέφανος Κασελάκης πρέπει να πάρει μια ηγετική πρωτοβουλία, να καλέσει όλες τις πλευρές και την επόμενη μέρα συντεταγμένα και με ενότητα να δούμε πώς μπορούμε να απαντήσουμε στα προβλήματα. Δεν μου απαντήσατε σε κάτι που σας ρωτήσει ο Ντίνος. Σήμερα θα γυρίσετε στην Κεντρική Επιτροπή. Προσέξτε, έχουμε αποχωρήσει από μια διαδικασία, διότι η πρόταση η οποία είναι στο τραπέζι από πλευράς μιας εισήγησης περί δημοψηφίσματος, κατά την άποψή μας, είναι προβληματική. Στο σημείο λοιπόν
που θα αποσυρθεί η πρόταση αυτή. Mm-hmm. Στο σημείο που η πολιτική απόφαση δεν θα περιλαμβάνει μια πρόταση αχρίαστη κατά την άποψή μας. Σας θυμίζω ότι αρκετοί από τους συντρόφους. Αν αποσυρθεί η πρόταση, θα επιστρέψετε. Σας θυμίζω. Εάν δεν αποσυρθεί όμως, δεν μας λέτε τι θα κάνετε. Αρκετοί από τους συντρόφους mm-hmm. έχουν δηλώσει ότι πρόκειται να παραιτηθούν. Άρα η πρόταση αυτή είναι έτσι κι αλλιώς περιττή. Λέω λοιπόν ότι εμείς προφανώς θέλοντας να πιέσουμε προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση mm-hmm. και να δώσουμε προοπτική ενότητα και επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ, πιέζουμε με κάθε τρόπο προκειμένου να έχουμε ένα αποτέλεσμα. Αν αποσυρθεί η πρόταση, μέρα, η επόμενη επιστρέφεται μέρα, σήμερα στο συνέδριο, δηλαδή ανακοινώνεται 12 η ώρα ότι αποσύρεται. Είμαι σαφής. Αν δεν αποσυρθεί. Η επόμενη μέρα θα μας βρει ξανά εντός του ΣΥΡΙΖΑ να αντιπολιτευόμαστε τη Νέα Δημοκρατία και τις δεξιές πολιτικές στην πορεία μας προς ένα συνέδριο το οποίο θα βάλει τις βάσεις για ένα αριστερό, δημοκρατικό και προοδευτικό κόμμα. Έχετε ανοίξει πολλά μέτωπα. Μισό λεπτό. Θα είσαστε στο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το συνέδριο και μετά θα αποφασίσετε αν θα απομακρυνθείτε ή όχι? Θα δώσουμε τη μάχη του συνεδρίου για την πολιτική μας ταυτότητα και την πολιτική μας προοπτική. Θα φτάσετε πέρα, μέχρι το Φεβρουάριο? Φυσικά και θα φτάσουμε και θα δώσουμε τη μάχη, επαναλαμβάνω, μέσα στο συνέδριο για να συνδιαμορφώσουμε κι εμείς μαζί με τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ την πολιτική ταυτότητα του ΣΥΡΙΖΑ της επόμενης μέρας. Αυτό είναι που χρειαζόμαστε, αυτό είναι το οποίο ψάχνουμε. Ο κύριος Τσακαλώτος, για παράδειγμα, και η Ομπρέλα, που από ό,τι φαίνεται έχουν ήδη πάρει διαζύγιο. Τι θα γίνει μετά? Θα πρέπει να ρωτήσω τον κύριο Τσακαλώτη. Όχι, εννοώ για το ΣΥΡΙΖΑ τι σημαίνει αυτό μετά, αυτό το σχίσμα. Κοιτάξτε, ενδεχομένως να έχει γίνει μια πολιτική επιλογή την οποία εγώ δεν συμμερίζομαι. Εγώ θεωρώ ότι η μάχη πρέπει να δοθεί εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει περιθώριο έκφρασης αυτή τη στιγμή εντός του ΣΥΡΙΖΑ για όλα τα ρεύματα της αριστεράς, από την κομμουνιστογενή παράδοση μέχρι και το δημοκρατικό σοσιαλισμό. Άρα θεωρώ ότι αυτή η μάχη μας αφορά όλους και πρέπει οπωσδήποτε να δοθεί. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα βεβαίως χρειάζονται πρωτοβουλίες. Χρειάζονται πολιτικές πρωτοβουλίες ενότητας από όλες τις πλευρές. Και εμείς θα συνδράμουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Εσείς, κύριε Τεμπονέρα, συμμερίζεστε αυτό που είπε στην επιστολή του μεταξύ άλλων ο κύριος Νίκος Βούτσης, ότι υπάρχει πολιτικά ανίκαιστος βλάβης στο κόμμα αυτό? Θεωρώ ότι ακόμα και τώρα, παρά τις σοβαρές διαφωνίες τις πολιτικές, έχουμε μια χρυσή ευκαιρία. Η χρυσή ευκαιρία είναι αυτή η οποία έχουμε προσδιορίσει για το επόμενο τρίμηνο, mm-hmm. για τέλη Φεβρουαρίου, για το συνέδριό μας, όπου εκεί πράγματι και ιδεολογικές διαφορές, αλλά και ζητήματα στρατηγικής και προτεραιότητας μπορούμε να τα δούμε, να τα εξετάσουμε, να συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε, αλλά σε κάθε περίπτωση να κάνουμε αυτό που κάναμε μια δεκαετία. Να συνθέσουμε και να υπερβούμε τις θέσεις. Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνουμε, τώρα ακούσα να κάνω εγώ λάθος. Διαφωνείτε με τις αποχωρήσεις, έτσι δεν είναι? Είμαι ξεκάθαρος. Ευρύτερα, με τον κόσμο η δηλαδή. Η επόμενη μέρα είμαι καθαρός. Είμαι ξεκάθαρος και λέω ότι η επόμενη μέρα θα μας βρει μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ να δίνουμε τη μάχη για τη δημοκρατία και την αριστερά. Πάντως, ο πρόεδρος σας είπε ότι είναι άρρωστο το κόμμα. Ναι, και το επαναλαμβάνει, έτσι. Νομίζω ότι οι εκφράσεις αυτές, αν θέλετε, πυροδοτούν περισσότερο ένα κλίμα εσωστρέφειας και λιγότερο απαντούν στα ζητήματα. Θα έλεγα περισσότερο mm-hmm. ότι πράγματι υπάρχουν εσωτερικά ζητήματα τα οποία δημοκρατικά, mm-hmm. συντεταγμένα, θα τα απαντήσουμε σε μια διαδικασία την οποία, επαναλαμβάνω, έχουμε προσδιορίσει. Υπήρχε τα τελευταία 24 ώρα πληροφορία ότι κάποια οργανωμένα στελέχη και οργανωμένες τάσεις θα καταθέσουν ουσιαστικά πρόταση μορφής κατά του προσώπου του Στέφανου Κασελάκη. Αυτό εσείς το επιβεβαιώνετε, δηλαδή υπάρχει αυτή η πληροφορία, ισχύει αυτό? Κύριε Σιωμόπουλε, αλίμονο αν υπήρχε οποιαδήποτε πρόθεση αμφισβήτησης ενός καθόλου δημοκρατικά εκλεγμένου προέδρου όπως είναι ο Στέφανος Κασελάκης. Ο Στέφανος Κασελάκης είναι ο αδιαφισβήτητος πρόεδρος και ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία και οφείλει να είναι ο εγγυητής της ενότητας και της επόμενης μέρας. Αυτό που θέλουμε είναι να προσθέσουμε, κύριε Σιωμόπουλε. Όχι να αφαιρέσουμε, όχι να ακροτηριάσουμε. Αυτό που είπε για την Καμαρίλα και την Κομματίλα, ότι πρέπει να τελειώσει, γιατί είχαμε από τις δηλώσεις Κατρούγκαλου μέχρι τα τοπικά νομίσματα και χάσαμε μεταξύ άλλων και γι' αυτό το λόγο. Είναι ψέμα αυτό που είπε? Λέω το εξής. Κατά την άποψή μου, οι λόγοι για τους οποίους έχουμε υποστεί δύο σημαντικές εκλογικές ήττες, αλλά και οι λόγοι για τους οποίους αυτή τη στιγμή ο χώρος βρίσκεται σε μια περιδίνηση, δεν είναι τόσο, θα έλεγα εγώ, η γραφειοκρατία, αν και πρέπει να σας πω ότι είμαι κατά... είμαι κατά των τάσεων και είμαι υπέρ των ρευμάτων σκέψης που είναι χρήσιμα και για την αριστερά. Λέω όμως ότι πράγματι το θολό πολιτικό μήνυμα, όχι ως αποτέλεσμα της γραφειοκρατίας, αλλά ως μια αμφισημία όσον αφορά πια τα συμφέροντα εκείνα τα οποία θέλεις να εκπροσωπήσεις. Δεν μπορείς να είσαι με όλους. Δεν μπορείς να είσαι με τους πολλούς, δεν μπορείς να είσαι με το κεφάλαιο. Είσαι με τους ανθρώπους του μόχθου, της δημιουργίας, τους ανθρώπους της παραγωγής, τους ανθρώπους της εργασίας. Αυτούς θέλουμε να εκπροσωπήσουμε και αυτούς θέλουμε να φέρουμε στο προσκήνιο. Ο Αλέξης Τσίπρας πρέπει να πάρει θέση μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί? Ο Αλέξης Τσίπρας παραμέρισε πριν από περίπου τρεις μήνες, ακριβώς γιατί ήθελε να γίνει μια νέα αρχή και να κλείσει ένα ιστορικό κύκλο. Αυτό κρατάμε από την τελευταία του ομιλία. Κρατάμε την πολιτική του παρακαταθήκη. Κρατάμε το γεγονός, το πολύ σημαντικό για την αριστερά, ότι ανέδειξε την κυβερνητική προοπτική
πίσω από την οποία πρέπει να στοιχηθούμε και να ενσωματώσουμε στρατηγική μας. Γιατί ακριβώς θέλουμε τι, η αριστερά να δίνει λύσεις σε εναιστώτα χρόνο, σε πραγματικό χρόνο, και υπό την έννοια αυτή πρέπει να μείνει έξω από οποιαδήποτε αντιπαράθεση. Δεν χρειαζόμαστε παιδονόμο, μπορούμε μόνοι μας, συντεταγμένα και δημοκρατικά να λύσουμε τα προβλήματά μας. Αν το δημοψήφισμα δεν το πάρει πίσω ο κ. Κασελάκης και επιμένει στη θέση αυτή. Εντάξει, σήμερα θα τελειώσει η Κεντρική Επιτροπή, μπορεί να μην επιστρέψετε. Μετά τι θα γίνει? Νομίζω ότι και καλό και από την συχνότητά σας, αν θέλετε, σήμερα και το Στέφανο τον Κασελάκη να κάνει πίσω και να ανακαλέσει μια ενέργεια η οποία είναι αχρίαστη κατά την άποψή μου. Μια ενέργεια η οποία μπορεί να φέρει το χώρο σε μια εσωστρέφεια αχρίαστη για το επόμενο διάστημα. Έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα να ασχοληθούμε και να αντιπολιτευτούμε τη Νέα Δημοκρατία και να τροποποιήσουμε τα μέλη μας. Λέω το εξής. Άρα, υπό την έννοια αυτή, θεωρώ ότι θα επικρατήσει η σοφροσύνη και η πρόταση αυτή θα αποσυρθεί. Και την επόμενη μέρα θεωρώ ότι πρέπει να ληφθούν πρωτοβουλίες σε επίπεδο ηγεσίας προκειμένου πράγματι όλοι μαζί. Έχετε πληροφόρηση ότι μπορεί να την αποσύρει? Δεν πάτε στην άλλη πλευρά, αυτό που σας ρωτάει η Στέλλα και σας ρώτησα και εγώ νωρίτερα. Θεωρείτε δεδομένο ότι θα αποσυρθεί? Έχετε τέτοια πληροφορία? Θα περιμένω τις πολιτικές αποφάσεις και είμαι αισιόδοξος ότι η πρόταση αυτή θα φύγει από το τραπέζι. Λοιπόν, θα απαντήσετε. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας και νομίζω ότι δεν κρυφτήκατε. Ό,τι είχατε να πείτε το είπατε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.